Όταν ήμουν στο νοσοκομείο, στο τμήμα της παθολογίας, οι συνάδελφοι γιατροί συχνά μιλούσαν μαζί μου για θέματα που αφορούσαν τη διατροφή και τα συμπληρώματα διατροφής και ενώ αναγνώριζαν τις γνώσεις μου σε αυτόν τον τομέα, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι τα συμπληρώματα διατροφής είναι κατά βάση πεταμένα λεφτά. Δεν τους αδικό. Για πολλά χρόνια η πεποίθηση των περισσότερων γιατρών ήταν ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν βοηθούν την υγεία με κάποιο τρόπο. Ευτυχώ αυτό έχει αλλάξει και αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι παθολόγοι πολύ συχνά συνιστούν βιταμίνη Β12, φιλικό οξύ και βιταμίνη D. Ο λόγο που έγινε αυτή η αλλαγή είναι γιατί πλέον υπάρχουν εξετάσει που δείχνουν την έλλειψη σε αυτέ τι βιταμίνε και τις ζητούν συστηματικά οι γιατροί. Υπάρχουν όμω δεκάδε βιταμίνε και χνοστοιχεία που για κάποιο λόγο οι εξετάσει του δεν έχουν επικρατήσει ή αν έχουν επικρατήσει, τα επίπεδα στο αίμα δεν αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα στον οργανισμό. Όμω οι ελλείψει σε αυτέ τι βιταμίνε και τα εχνοστοιχεία είναι πάρα πολύ συχνέ και οι συνέπειε τη έλλειψή του είναι πολλέ φορέ ολέθριε για την υγεία. Ένα τέτοιο αραγκαίο θρεπτικά συστατικό είναι τα ηχθιέλαια. Τα ηχθιέλαια είναι συμπληρώματα διατροφή που προέρχονται από το λίπο των ψαριών μετά, από μια διαδικασία φιλτραρίσματος των ηχθιελαίων για να απομακρυνθούν οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα, αυτά συσκευάζονται σε κάψουλες. Υπάρχουν πολλές μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι τα ηχθιελαία έχουν πολλά ωφελή για την υγεία, αλλά μια πολύ καλοσχεδιασμένη μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα έδειξε ότι η κατανάλωση ηχθιελαίων μειώνει την πιθανότητα να διαγνωστεί κάποιο με άνοια κατά 13%. Η μελέτη αφορούσε δείγμα 215.000 ασθενών και η παρακολούθηση διήρκεσε 8 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα και δείχνουν τη χρησιμότητα των χνηχθιελαίων στην πρόληψη της άνοιας. Αν και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η ιδανική δοσολογία που θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμη, γιατί σε αυτή τη μελέτη δεν έγινε καταγραφή της δοσολογίας των χνηχθιελαίων που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που θέλετε να αποφύγετε τις κάψουλες με χθιελέα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμπληρώματα διατροφή που περιέχουν EPA και DHA που προέρχονται από φύκια. Θεωρούμε ότι η επίδρασή του είναι αντίστοιχη με τα ηχθιαλέα. Η μόνη διαφορά είναι ότι το κόστο του είναι μεγαλύτερο. Υπάρχουν όμω και άλλα συμπληρώματα που περιέχουν πολύ σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι βοηθούν στην πρόληψη τη άνοια και αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ στο βίντεο, φαίνεται ότι σα ενδιαφέρει το θέμα πολύ. Θα σας συνιστούσα τότε να πάτε στο βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου για να μάθετε περισσότερα συμπληρώματα διατροφής που έχουν επίσης πολύ αξιόλογα δεδομένα σχετικά με την πρόληψη της άνοιας. Ευχαριστώ πολύ.